υπήρχαν και οι δικοί μας οι Ρώμιοι, και από τους Τούρκους τους φίλους μας, και από τους Αρμένιους τους φίλους μας, και από τους Εβραίους. Ήταν ένα νησί αρχοντίας, δηλαδή πρίγκιπο το πάνε και πρίγκιπο είναι. Μητροπολίτης Πριγκιπονήσων, υπέρτιμος και έξαρχος της Προποντίδος, που είναι όλη αυτή η θάλασσα εδώ τριγύρω και είναι 9 τα νησιά των Πριγκιπονήσων, εκ των οποίων τα 5 είναι κατοικήσιμα. Η Πρίγκιπος, η Χάλκη, η Αντιγόνη, η Πρώτη και η Τερεύηδος. Γεννήθηκα στην πόλη. Έλαβα εδώ πέρα καθήκοντα διδασκάλου από το 1955. Στο Εθνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Γενέτειρά μου, ένα νησάκι το οποίο πανοραμικό, πολύ καλές οι σκέψεις, οι αναμνήσεις, το παλιό το παρελθόν, οι παππούδες μου, τα καΐκια μας, η θάλασσά μας, γενικό επάγγελμα. Ασχολούμαστε ως επιτοπλής των Μαλία, με κυβουρική, γενικές γραμμές, από όλα τα επαγγέλματα και λίγο. Έχετε σκεφτεί να φύγετε καθόλου? Όχι. Γιατί όταν σπούδασα στην Ελλάδα μπορούσα να μείνω. Τι είναι αυτό που σας κρατάει τόσο πολύ εδώ, στο νησί εννοώ? Η κληρονομιά μου είχε αφήσει ο μπαμπάς μου. Ήταν πριγκιπιανός, το λάτρευε το νησί του, γεννήθηκε και πέθανε στην Πρίγκιπο. Είμαι εκπαιδευτικός στα ομογενειακά σχολεία της πόλης. Και μένετε μόνιμα στην Πρίγκιπο? Στην Πρίγκιπο. Και η επικοινωνία πώς γίνεται τώρα, γίνεται καθημερινά, δηλαδή πάτε απέναντι και ξαναέρχεστε? Ναι, με καραβάκια. Τώρα υπάρχουν και αυτά τα ταχύπλωτα, σύμπας. Ναι. Τώρα είναι ακόμα ευκολότερα, αλλά εμείς πλειονερχόμαστε με το κλασικό τότε καράβι. Πόσοι Έλληνες έχετε απομείνει, αυτοί που μένετε μόνιμα επάνω στον νησί, χειμώνα, καλοκαίρι? Οι κάτοικοι είναι περίπου 50-60 άτομα. Στην Πρίγκιπο. Αλλά ναι, το καλοκαίρι ο αριθμός αυξάνεται και με τους παραθεριστές που έρχονται από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, αλλά και με τους επισκέπτες που έρχονται από την Ελλάδα και από άλλα σημεία. Η παλιά η Πρίγκιπο με τις άμαξες της, με τους καθαρούς αμαξάδες, με τα περιποιημένα άλογα του, με τα περιποιημένα καΐκια του τότε, με τα διπλά κουπάκια του. Δεν υπήρχαν οι μηχανές, ήταν μετά το 70 αρχίσανε και βγήκανε. Με τους κήπους της, με τις μονοκατοικίες της, με τους κύριους της, διότι υπήρχαν πραγματικά στην Πρίγκιπο αριστοκράτες. Ήμασταν τότε η πρώτη τάξη, θυμάμαι, 33 παιδιά. Σε σύνολο το σχολείο πάνω από 650 παιδιά, συν και κάτι. Τότε υπήρχε και το πανοτροφείο εδώ. Δυστυχώς τώρα στο σχολείο έχουν μείνει 1-2 παιδάκια. Γι' αυτό ζήτημα, δηλαδή, αν θα υπάρξει και του χρόνου, παραδείγματος χάρη, το μοναδικό παιδί για να μείνει και το σχολείο ανοιχτό. Δυστυχώς, εντάξει, το νησί καμία σχέση τότε με τώρα. Αλλά επειδή είμαι γεννημένος εδώ, όπως καταλαβαίνεις, για μένα έχει μια άλλη μυρωδιά, μια άλλη γεύση. Εσύ κάποια στιγμή έφυγες από εδώ? Το 1974. Υποχρεωθήκαμε το 1974 με τη μητέρα μου και τον κατάκι του παππού και κατέβηκαμε στην Ελλάδα στο παλαιό θάλιρο δίπλα στο θείο μου. Γύρισα το 2001, δυστυχώς βρήκα το σπίτι καταδαφισμένο. Δόξα τω Θεώ, λέω. Δεν το έχω μετανιώσει ότι έχω μείνει εδώ και θέλω να μείνω. Το χειμώνα εδώ οι Έλληνες που ουσιαστικά θα είστε πολύ λίγοι που μένετε, συγκεντρώνεστε κάπου όλοι μαζί, υπάρχει κάποιο σημείο συνάντησης? Συνήθως η σημείο συνάντησης, η εκκλησία μας είναι το σημείο αναφοράς μας. Η έδρα της Μητροπόλεως είναι εδώ στην Πρίγκιπο, στην Πρίγκιπο, και Μητροπολιτικός Ναός είναι αυτός που βρίσκεται εδώ δίπλα. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας από τους πολιούχους εδώ της Πριγκίπου, μαζί με τον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά, που θα έχετε ακούσει, την Παναγία, την Κοίμηση, και μαζί με τα μοναστήρια τα οποία ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια. Πολλές εκκλησίες, πολλά μοναστήρια. Οι Έλληνες που έχουν απομείνει στο νησί πλέον μόνιμοι λιγοστοί, τα λέω σωστά? Κοιτάξτε, το καλοκαίρι όλοι οι Ρωμιοσύνοι είναι εδώ στα νησιά αυτά. Παραθερίζουν και έχουν τα σπίτια τους.
Το χειμώνα κάθε νησί έχει 40, 50, 70 πρόσωπα που μένουν μόνιμα εδώ. Το χειμώνα πώς είναι εδώ? Το χειμώνα είναι όλα ήρεμα, κάπως μελαγχολικά. Εντάξει, δεν είναι έτσι για πολύ νέα άτομα. Πότε είναι η τελευταία φορά που θυμάστε εδώ έτσι να έχει πολλούς Έλληνες μόνιμους κατοίκους, αν θυμάστε? Κοιτάξτε, όταν ήμασταν εμείς μαθητές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, είχαμε αρκετά πρόσωπα στα νησιά, αλλά και σήμερα, ο Σάκης, έχουμε εκδηλώσεις και αυτά, μαζεύεται πολλοί κόσμος, έχουμε δει το προνόμιο και τη μεγάλη ευλογία εδώ να περιφέρουμε τον επιτάφιο από τον ένα ναό έως τον άλλο, να ερχόμεθα εμπομπή ψάλλοντας τα εγκόμια, που είναι κάτι που δεν γίνεται πουθενά άλλο στην πόλη. Είναι ο τελευταίος απόφυτος αρχιερεύς που τελείωσε τη Χάλκη το 1970 και το 1971, όπως ξέρετε, έκλεισε. Είναι έτοιμη η σχολή για να ανοίξει. Τα πάντα τα έχουμε έτοιμα και ελπίζουμε, είμαστε με αυτή την προσδοκία, σύντομα να έχουμε το πράσινο φως από την κυβέρνηση εδώ και να συνεχίσει τη λειτουργία της η σχολή. Ενοχλήσεις υπάρχουν κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του εκκλησιασμού ή των... Εδώ ουδέποτε έχουμε ενοχλήσεις, διότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες μεγαλώσαν από μικρά παιδιά εδώ μαζί, και υπάρχει κάποια άλλη έτσι ατμόσφαιρα, ένας άλλος άνεμος πνέει και δεν έχουμε αυτές τις διενέξεις. Υπήρχαν και οι δικοί μας οι Ρώμιοι και από τους Τούρκους τους φίλους μας και από τους Αρμένιους τους φίλους μας και από τους Εβραίους. Ήταν ένα νησί αρχοδιάστης, δηλαδή πρίγκιπο το πάνε και πρίγκιπο είναι. Και αυτός είναι ο λόγος, εμένα είναι η γενέτειρά μου. Όλη μέρα με το βαρκάκι παλεύω, όμως παλεύω. Δηλαδή, είσαι ο μόνος Έλληνας ψαράς. Ο μόνος Έλληνας ψαράς. Με το πιο μικρό βαρκάκι στο λιμάνι και με το πιο δυνατούς καιρούς, κάθε μέρα στη θάλασσα, θα σου. Έρχομαι και το λένε. Όταν ήρθα και τους είπα, ρε παιδιά, το 2001, σε ένα συγκεκριμένο φίλο μου, «Ει βαλδαφα, τι θάω κοζό». Σε ένα φίλο μου, τον Μουσταφά, του λέω, «Ρε φίλε, τα λαβράκια είναι μπροστά στην Ιδιόσκαλα, μπροστά σε εμάς που αράζει τον Βεριμπότ». Μου λέει, «Ρε τρελέ, ήρθες μετά από 30 χρόνια, 28, τρελά μας πουλάς. Επίστεψέ με, σε 5 μέρες, με ένα συνδυφωνάκι ψεύτικο ψαράκι, αμέσως τους έδειξα την αλήθεια. Και είναι τώρα εδώ και 8 χρόνια, πραγματικά επιβιώνω με τα λαβράκια». Νομίζετε ότι η ομογένεια θα συνεχίσει να υπάρχει επάνω στο νησί? Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο, δηλαδή με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα, ίσως να είναι αυτό λίγο μυρολατρικό, αλλά εγώ πιστεύω. Πόσο καιρό δίνεις στους Έλληνες στο νησί, για πόσο καιρό έχουμε να υπάρχουν, λες? Πικρή αλήθεια. Πικρή αλήθεια. Δεν έχω πολλές ελπίδες. Δεν υπάρχει νεολαία. Δεν υπάρχουν γάμοι. Δεν υπάρχουν βαφτίσια. Δεν υπάρχουν χαρές. Αυτά έχουν τελειώσει. Πολύ σύντομα βλέπω να σβήνω. Πάρα πολύ σύντομα να δίνει το καντήλι μας, ήδη έχει φτάσει ήδη στο νερό. Είμαστε οι συνεχιστές της παράδοσης και όσο εσείς μας επισκέπτεστε, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα της επιβίωσης.